Την τρίτη του νίκη σε βάρος του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδα σε ισάριθμες αναμετρήσεις για διαφορετική κάθε φορά διοργάνωση πέτυχε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Μετά το link-up και το πρωτάθλημα, η ομάδα της Αλεξανδρούπολης κατάφερε να καταγράψει ακόμη μια επιτυχία έναντι της Ορεστιάδας, επικρατώντας αυτή τη φορά με 3-2 για το θεσμό του κυπέλου, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Αθλητισμός είναι, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Πραγματικά μια δύσκολη μέρα, μια νίκη. Πρέπει να βρούμε δυνάμεις να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό εδώ και πέρα. Έχουμε δύο μάτς πολύ δύσκολα και μάλιστα εκτός έδρας με ένα μεγάλο ταξίδι. Σίγουρα υπάρχει κούραση, παιδιά, γιατί παίξαμε Κυριακή, Δευτέρα κάνουμε προπόνηση. Έχουμε μπροστά μας μια περίοδο δύσκολη. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μέχρι 3 Μαρτίου δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αθλητισμός, πρωταθλητισμός, αθλητισμός να κυνηγά στόχους χωρίς κούραση δεν γίνει. Εντάξει, η ομάδα έχει μάθει να παίζει διαφορετικά το τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να δικήσω κάποιο παίκτη. Κανέναν, μα κανέναν, ειλικρινά σου μιλάω, είμαστε μια ομάδα, ο καθένας παίζει όσο μπορεί καλύτερα. Για πρώτο παιχνίδι με το πρωτάθλημα το Κόσ πάλι 3-2, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τι να σου πω, εμείς μετά το Άθενα το Πανθρέος είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και άρρωστοι έχει κάποια παιδιά. Και βλέπετε μετά το τρίτο σετ σιγά σιγά πάμε πιο κάτω. Α, εντάξει τι θα κάνουμε. Κάναμε 36 ώρες, κάναμε ταξίδι, δεν γίνεται. Το μάτς περίκλει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Πάθος, ένταση, συνεχής διακυμάνση στο σκορ και αγωνία μέχρι το τέλος ήταν αυτά που είδαν οι πολλοί για ακόμη μια φορά. Θεατές που παρευρέθηκαν στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Η Ορεστιάδα, αντίθετα με το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, είχε διαθέσιμους τους παίκτες της που ταλαιπωρήθηκαν από γαστρεντερίτιδα τις προηγούμενες ημέρες. Απ' την άλλη, ο Σάκης Μουστακίδης προτίμησε να δώσει ανάσα στον Νικόλα Μιγέλοβιτς και να μην το ξεκινήσει από την αρχή. Η έλλειψη επιθετικών λύσεων που δίνει ο Νικόλα αλλά και τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε στην υποδοχή ο Εθνικός στο πρώτο σετ έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα της Ορεστιάδας που ξεκίνησε συγκεντρωμένη και με καλό σερβίς να πάρει κεφάλι στο σκορ από νωρίς. 7-8 και 15-16 ήταν το σκορ στα δύο πρώτα τεχνικά time out, με τη διαφορά να μεγαλώνει μετά το δεύτερο στο 16-20 και το σετ να καταλήγει στους πράσινους με 20-25. Μεταμορφωμένες εμφανίστηκαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο σετ με τον Εθνικό να κυριαρχεί στο παρκέ και την Ορεστιάδα να μην μπαίνει ουσιαστικά ποτέ στη διεκδίκησή του. Από νωρίς η ψαλίδα άνοιξε υπερβολικά και ο Εθνικός κατάφερε να προηγηθεί με 10-1 και να πάει μάλιστα στο δεύτερο τεχνικό time out με μαξιλαράκι 12 πόντων, προηγούμενος 16-4. Το σετ αποδείχθηκε τυπική διαδικασία στη συνέχεια με τον Εθνικό να το κατακτά με 25-8. Όμως αποδείχθηκε το δεύτερο σετ ήταν μια κακή παρένθεση για τους παίκτες του Πλάμεν Κριστόφ. Στο τρίτο η Ορεστιάδα με Καρντόσο και Ριζόπουλο έφτασε στο 4-8, όμως ο Εθνικός κατάφερε να μειώσει σε 10-11, με την Ορεστιάδα όμως να ξανακάνει ένα σερί 0-5 και να πηγαίνει στο δεύτερο τεχνικό time out με το υπέρ της 10-16. Τα πολλά λάθη σε σερβίς και επίθεση δεν επέτρεψαν στον Εθνικό να ψαλιδίσει τη διαφορά και ο Ορεστιάδα έκανε το 1-2, κατακτώντας το σετ με 21-25. Με το ενδεχόμενο του αποκλεισμού ορατού, ο Εθνικός μπήκε δυνατά στο τέταρτο σετ και προηγούνταν με 8-4 στο πρώτο τεχνικό time out, ενώ λίγο πριν ο δεύτερος Σάκης Μουστακίδης και συγκεκριμένα στο 15-12 πέρασε τον Νικόλα Μιγιαήλοβιτς για πρώτη φορά στο παρκέ. Ο Εθνικός πήγε στο δεύτερο τεχνικό time out με το υπέρ του 16-13, αλλά η Ορεστιάδα διορθώνοντας την υποδοχή της, κατάφερε να ισοφάρει στο 16-16 μετά το time out. Εθνικός και Ορεστιάδα πήγαιναν χέρι-χέρι ως το 19-19. Τότε με τον Φόγκερ στο σερβίς, ο Εθνικός κατάφερε να πάρει κρίσιμους πόντους με την επίθεση του Μιγιαήλοβιτς, τον άσο του Φόγκερ και το λάθος του Καρντόσο και να φτάσει στο 22-19 και να πάρει το σετ με 25-22. Στο tie break, ο Ορεστιάδα προηγήθηκε με 0-1 και 1-2, όμως έκτοτε δεν ξαναπήρε το προβάδισμα και ο Εθνικός με καθαρότερο μυαλό και με τον κόσμο στο πλευρό του άνοιξε τη διαφορά στο 8-5. Οι παίκτες του Πλάμεν Κριστόφ κατέβαλαν την ίστατη προσπάθεια μειώνοντας τον πόντο και στο 19. Λάθη της Ορεστιάδας και κυρίως ο σερβίς με Καρντόσο και Αμουίλα ξανάδωσαν το προβάδισμα στον Εθνικό, ο οποίος πήρε το μάτς με τον πρώτο χρόνο που έπαιξαν Κασαμπάλης και Τουράγιανιν, με το σέρβο να κάνει το 15-12 και να στέλνει στα προημιτελικά του κυπέλου τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ήταν όντως ένα μεγάλο τέρπι. Η αλλαγή του Μιγιαήλοβιτς για τον Εθνικό βοήθησε τα μέγιστα και όπως και φάνηκε, κατάφεραν και μας κέρδισαν 3-2. Αλλά πάνω απ' όλα έγινε ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω το χάρηκε ο κόσμος. Είχε πλούσιο θέαμα, ωραίες φάσεις. Πάνω απ' όλα καλή ατμόσφαιρα. Ήταν ένα μάτς κυπέλλου, θέλαμε την πρόκριση. Ήταν νοκάουτ το παιχνίδι. Από και πέρα στόχος μας είναι, όπως ξέρετε, όλη η παραμονή στην κατηγορία. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Το κυβέρνησαμε και το κερδίσαμε. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε. Και πήραμε την νίκη στο tie break. Σημασία έχει η νίκη, γιατί τα παιχνίδια είναι νοκάουτ, οπότε συνεχίζουμε.